στο βούλος αυτό, να φέγει αλλά βούλος. Σου λέω χάς ψυχολογία. Μου είχε πάει κανένα το game, δεν με αφήσανε να ρολάω, δεν με αφήσανε. Yes! Το έφτιαξα λέει. Το έφτιαξες το ποτήρι. Ναι. Μπράβο. Ρε, τι λέτε ρε ζώο που ο Ζεφ κουβαλάει 2-2-1. Ο Ζεφ ένα versus ένα δεν μπορεί να κάνει κάθε φορά. Δεν ξέρω, άμα παίζεις με δύο δάκτυλα και τα δύο χοντρά δάκτυλα που πατάς στην τύχτη και τα άλλα κουμπιά που δεν θέλει να πατήσεις. Ναι. Ρε, ηλίθιο είσαι. Του Ζεφ κάνεις ένα ζώμια και δεν κάνει τίποτα. Α, ναι, στο ένα level. Πήγα να πάρει 2-2-1 στο Ζεφ. Βούλωστο, μπάσταρδε, βούλωστο. Μπασταρδεμένο κοπρόσκυλο, με γουρνούνι. 2-8 με 80 φάρμ σε 15 λεπτά. Είσαι μάστερς, ναι. Δεν κάνω τη μάνα σου, ο αντίπαλος έχει και όλοι μήνα από μένα. Αλλά παίζω ένα V5 ρε μπάσταρδε. Τ' αποτυχίας. Ο αντίπαλος είναι gold. Gold είναι προς τα diamond. Ρώτου diamond. Μόλι πουτάνα, εγώ δεν είμαι diamond σύντραμεν και δεν παίζω ένα βιντεό. Γαμώ τα νεκρά, θα με τρελάνε. Για το farm δεν μιλάς, όχι για το skill, για το farm. Ναι, για το farm παίζω, δεν έχω κάτι στο lane, πουτάνα. Ξύλο παίζω όλη την ώρα. Γιατί, ηλίθεια, γιατί δεν κάθεται να παίζεις safe. Ξύλο παίζεις, αλλά... Δεν κάθεται να φαρμάρει και μετά το φτιάνε... Αλλά μέσω tower μπαίνει αυτός. Garen, το pick του νουμπά. Black Cleaver, ξέρω. Ούτε damage έχεις ούτε τίποτα. Το ξέρω, αφού έχουν ντυθεί όλοι ρε βλάκα πασουρμά, 4-26 είναι. Πόσο γράμμες. Και από τα 26 το 1 τρίτο τα έχεις δώσει εσύ. Ναι, και το 1 δεύτερο όμως τα μισά 50% είναι τα kill τα δικά μου. Και τα άλλα είναι... Από μένα εξαιτία. Ρε βλάκα, κοίτα ένα ροσάκο με utility masters που να σου πεθάνει μάνα και εσένα και τις άλλες. 35 μήνες σάκο. Δεν μπορείς άλλο, ε. Τι δεν μπορείς άλλο. Δες πως παίζουν μόνο που μια έδεσαι στο First Blood. Αυτό θέλεις 10 χρόνια για να το κάνεις. Το First Blood δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό το First Blood. Με τις μπλονζάδες. Γιατί εσύ με τι παίζεις. Αυτός είναι gold και με εινάρει γεια σου με το skin. Και εγώ παίζω μία στο τόσο. Και είναι counter pick γιατί αυτό το matchup. Ναι, κουνιέται συνέχεια ρε μπάσταρδο με το εναντίον σύντρα γεια σου. Δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Έλα μπορεί κάποιο έθιμο αυτό το ηλίθιο το first blood, επειδή άλλο είναι ηλίθιο και καθόταν μέσα στα μούτρα σου. Εσύ τον έκανε ό,τι ήθελε. Κάποιο έθιμο. Εδώ πήρε έναν AFK και το έπεσε. Fuck your mother, Blitzcrank. Fuck your mother, Blitzcrank, trash. Πού μόρι βρωμιάρα. Γιατί λε. Δεν κατάλαβα. Ναι, ο Γιάννα, τρέχει. Και σπάρει AFK και στο γράφαν όλοι φυσικά στο chat. Και εσύ έκανε του μίσου έτσι, του έδειχνε στην κάμερα, έκανε. Είστε εδώ, μαλάκι. Δεν μπορώ. Πάω για τον Μπούτσο, stun κάνω, δεν μπορώ να κάνω stun. Δεν μπορείς, βέβαια. Δεν μπορώ να κάνω stun. Από Silver 1 έπεσε Silver 5. Τι έχει να πει γι' αυτό. Ότι δεν παίζω Ranked of Stream σε αντίθεση με σένα γιατί ο Μιχάλης δεν με αφήνει να παίζω off stream Ranked. Παίζω όλα off stream. Παίζω όλα με την DD ω την περισσότερη. Το περισσότερο που είχα χάσει ήταν επειδή έβγαινα από το Q. Επειδή το early game δεν υπήρχε για μένα, επειδή είμαι offline το περισσότερο. Με σπαθούν. Ναι, γελά. Δεν είχα τραβήξει τότε. Το ξέρει. Και γελά παρόλα αυτά. Επειδή το ξέρει καλύτερα από όλου και διαλέγει να γελά. Μαλακή είναι αυτό. Γαμώ το Θεό τους, δεν μπορώ να ρίξω κανέναν ένα V1. Ούτε ένα δεν μπορώ να ρίξω. Έρθει αυτός ο Γκάρ μέσα στη μάπα μου με 10 kill. Θα του πεθάνει η μάνα σήμερα. Άχρηστη όλοι. Μαλάκα αφού έκανα δόκιου. Φάβο είναι πολύ δύσκολο μάτσα από αυτό. Άμα δεν τον έχεις.
Βούλωστο, βούλωστο. Πώς κάνεις άρεντε εδώ. Πες μου ότι θα πάρεις ιδέες. Yes. Σαν έντε θέλε κάτω. Ε, προφανώς δεν παπάρα. Ρε ηλίθεια, εσύ σκότωσε σαν μήνυο. Ε, ναι ρε ηλίθεια, αφού είναι φινταρισμένος, έχουν πάρει δράκους, έχουν πάρει 3 tower, 4. Και ποιος τον φίδαρε, 2-10. Μπράβο, μπράβο. Ναι, 2-10 και έχει 5 κιλά αυτός, βλάκα. Ωραία, GG. Τώρα θα πάρω κάτι, θα δεις ένα βιδίο. Δεν πάνε να μπουν και να σναπάρουν. Τι θα πάρεις? Ό,τι θέλεις παίρνω και να τους γαμίσω. So bad, σύντρα. Πλάκα, εσύ εκτός από 3-4 champion το play, τίποτα άλλο δεν μπορείς να παίξεις. Καλά, σήμερα σίγουρα δεν μπορώ να παίξω τίποτα άλλο. Γενικά, σου γαμάω τα πρέκια και εσένα και τις μάνα σου μαζί. Ρε, ηλικία, ό,τι έχεις καταφέρει να φτάσεις μάστερ και μαλακίες που δεν ξέρω κι εγώ πώς το έχεις καταφέρει, είναι μόνο με 3-4 champion στο top lane. Τίποτε άλλο. Δεν μπορείς ούτε jungle, ούτε mid, ούτε AD carry. Καλά, σου πω, δεν μιλάω καν. Είσαι και το... Ρε βλάκα, με 5 game να παίξω αυτά που λες σε κατουρά και εσένα και όλους εκεί τους Platinum Mask και Diamond. Τι κατουράς, βούλος το ρε νουμπά. Κατουράει, άκω και κατουράει. Ξέρεις εδώ γιατί πιστεύεις η top lane of wicked αυτός χοντρός μπορεί να παίξει άλλα lane, νομίζεις? Αφού μεϊνάρω ένα ρόλο, τι πρόβλημα έχεις πουτάνας γε? Μεϊνάρω ένα ρόλο. Top. Let me please stop. Κάθομαι κι εγώ και γαμιέμαι όσο δεν πάει. Έτσι, έτσι, λέγε top γιατί αλλιώς δεν σε βλέπω. 2-10. Έλα, έγινε. Ρε γάμω τις μάνες σας. 2-10 αφού είδα τι έγινε. First blood και έκανα 2-10. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει μετά. Ο άλλος από το... ξεκίνησε από red και ήρθε mid. Μετά, ξανά. Ο Σάκο τι έκανε, τίποτα. Αυτό δεν το βλέπετε όμως, μπάσταρδα. Να έβαζε σμαρτάκια, να καθόλου. Βούλος τώρα, πουτάνας γε. Και μάτι να έβαζε, θα βλέπε που έχω βάλει το μάτι, θα ερχόταν από την Άλμερ. Για δεύτερον, βούλος στο στόμα σου, ο Σάκο τι έκανε. Σε ρωτάω. Έχεις απάντηση, δεν έχεις, βούλος το. Εσύ δεν ξέρεις από τακτική, δεν μπορείς να κάνεις να κάνεις σπαν. Θες μόνο να πολεμάς. Αυτό είναι παιχνίδι στρατηγικής. Δεν είναι μόνο να μπαίνεις. Να κάνεις μαλακίες. Πώς θα μάθεις εσύ! Βρωμόχοντρε. Θέλεις στρατηγική το League of Legends, τι νομίζεις? Όχι, αυτός είναι ο νουμπάς. Τον έχω friendlist, ο Σάρων. Goal 3. Hey, διάβασα κάτι που έχει που να κάνουμε αυτό που κάνεις εσύ. Ποιο? Άσχετε. Πολλοί άνθρωποι λένε... Γάμω την νεκρή του οικογένεια αυτού του μπάσαρ του. Πολλοί άνθρωποι λένε. Α, δεν πειράζει, κάνε αυτό το πράγμα. Πες ξανά. Λέει, πολλοί άνθρωποι λένε ότι με το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με τη ζωή. Βλέπουν τους παίκτες χωρίς παιδεία, μόρφω τους με αγαθό τρόπο έκφραση. Κανείς δεν ξέρει όμως τι θυσία μπορεί να κάνει κάποιος για να φτάσει ψηλά στο ποδόσφαιρο. Χάνουμε οικογενειακές στιγμές, σχολικά ταξίδια, εξόδους, διακοπές. Γι' αυτό όταν δείτε κάποιο ποδοσφαιριστή να χωνίσει, να χειροκροτήσει αυτό για να έρθει σε αυτή τη θέση, έχει προσπαθήσει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζετε. Και αυτό τώρα που λέει πόσα πράγματα χάνει. Σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα έχει και για σένα, ότι έφτασε στην κορυφή και μπορεί να βρει συνέχεια και το λεξιλόγιο σου είναι οτιδήποτε για τον Μπουτσό, ενώ δεν είναι. Αλλά έχει χάσει και εσύ πάρα πολλά πράγματα από το ζήσεις και το ένα το άλλο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι ταιριάζει. Εσύ τι λες? Ναι. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει. Ναι. Σου λέω. Λοιπόν, τι θα εκτός πάρω εντάξει, τώρα. Δεν έχεις πια οικογένεια, είσαι ορφανός και δεν έχεις φίλους, γι' αυτό είσαι συνέχεια μέσα στο σπίτι. Σκουπιδιάρη. Τι έγινε ρε βλάκα εσύ? Με πετάει όλη τώρα έξω. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, να πάρω Ρέγκαρ. Είναι καλός ή όχι? Παίξε Νταϊάννα.
Την έχω. Ναι, την έχω. Μάλφα, α, καλά μου πάρει Μάλφα, θα πάρω Diana. Έλεγα να πάρω, δεν καταλάβαμε, τον τέτοιο δεν παίζει να κάνω καριέρα, οπότε θα πάρω. Τι έκανε ρε βλάκα, μπορεί να αυτοκτονήσεις τουλάχιστον. Στο διάλο πια. Τι έπαθες. Τι έπαθες μόλι, πουστάρα. Τι έπαθε αυτός ο βλάκας. Εντάξει τώρα ναι, είναι μαλακιά να δει ο μπάσταρδο να κλαίνει, αλλά εντάξει, θα κάνουμε λίγο ρέτς. Γιατί και εγώ σήμερα για κλάματα είμαι. Οπότε βάζω αυτούς να κλαίνουν για μένα. Εντάξει, εντάξει, όλοι. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Όπως το λένε, εννοώ, βάζω τα λόγια. Τώρα δεν μπορώ εγώ να κάτσω και να αναλύσω για ποιο λόγο δεν είστε μπάσταρδα και τι πρέπει να γίνει και τι σκέφτομαι. Δεν λέω μαλακίες. Τώρα θα βγει το 14χρονο να το πιστεύουν για μένα. Στα αλήθεια στο λέω. Ωραία, εγώ δεν μπορώ όμως να κάτσω να αναλύσω αυτό το πράγμα. Οπότε το λέω έτσι για συντομία. Κατάλαβες πως ωραία. Δεν έχει πλάκα και με ενοχλεί αυτό, εντάξει. Η Αλή έχει κάνει μάστερ στήρα. Κάτσε μου όλοι που πας. Που έχεις κάνει και μάστερ τη στήρα. Δεν έχεις παίξει ούτε 100 game αυτή και ο άλλος έχει οπούστημα. Έχει σπαμάρει 12 φορές. Ωραία, ναι, γιατί δεν απαντάς κάτι σε αυτό. 12 φορές. Γιατί δεν απαντάς. Να απαντήσω. Κάτι. Όποιος θέλει κάτι να δει, ας δει το Match History μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Πόσα game έχεις παίξει το Match History. Τα πρόσφατα. Τα πρόσφατα βέβαια. Όποιος θέλει, είναι πρόσεξ να πάει να το δει. Και όποιος είχε επιβολία γιατί δεν έπαιξα καλά σε δυο game, ξέρω εγώ, ναι. Που φυσικά δεν ήταν ευθύντρα. Μπορεί να πάει στο OPG και να δει τι παίρνει εσύ και να καταλάβει. Ναι, αυτό θα κάνουν τώρα για σένα. Δεν σε βλέπουν κάθε μέρα που κάνουν στεγάφι στέλνει με ένα χίλι και φλάς. Ήδη το κάνουμε. Ήδη το κάνουμε. Έχει στόλκες. Χωρικό χαρτί, βούλος τώρα ευρώ, μια το είπες. Βούλος το είπες, μια το είπες, δύο. Λάμπη τι το έχεις κάνει. Έχει γκόμενο, έχεις φάει κέρατο και δεν το ξέρεις ακόμα. Τι λες μαλάκα, ποιος θα είναι γκόμενος. Δεν είπα να τόσο μαλάκης. Σ' αγαπάω Έλενα, εγώ είμαι γκόμενος σου. Είδες ο Μπούτσο, πριν να μοιάζω τόσο αντικό το γαμό, stream σου. Ή που κάποιος κλαίει, ή που θα μαλώνεις, ή που θα κάνεις raid, ή που θα γίνει τα δράματα που θα γίνονται δυο σου. Πώς θα γίνει απλά να... Ας πάτε λίγη πλάκα ρε μαλάκες. Εντάξει θα γίνει και αυτό στην πορεία. Δεν είναι εύκολο φίλοι, εντάξει τώρα παράδεισο ψάχνεις. Παράδεισο στη γη ψάχνεις, τι ψάχνεις τώρα, με δουλεύεις να μου γεσύ. Κάτσε καλά και άραξε. Εδώ είμαστε αλήθειες, δεν είμαστε παραμύθια. Άμα ήταν παραμύθια, ας πάραμε πλάκα όλοι αγαπημένοι. Αυτές κλίκες και καλά παρές. Έλα ρε και εγώ σ' αγαπάω και εσύ με αγαπάς. Μαλάκες είναι αυτά. Ποιος εγώ τον Νίκο το σκότωνα μπαμ. Στο δεκάλεπτο. Oh. Βγήκαν και οι δύο μαλάκα, με αφήσανε. Την GOP. Μιλάνε αυτοί σίγουρα κάπου που τσατάρουνε. Γιατί μπήκαν συνεννοημένοι και οι δύο. Η Έλληνα είχε βγει από την κλίση, δεν μιλάει και μετά μπήκε ο Νίκτρον. Ίσως να έπρεπε να πάρω flask τώρα, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Έλα πάμε game Skype. Άσε ρε μαλάκα. Σήμερα δεν είναι μια game, δεν είναι για τίποτα. Γυμνασίου δεν πήγαινα ποτέ, ρε φίλε. Ζήτα συγγνώμη, ίσου και το σπίτι. Το μ' ακούσε, ζήτα συγγνώμη, ίσου και το σπίτι. Για αλήθεια. Ποιο πράγμα, τι είπα. Δεν γιατί... θα μιλάς εσύ για μένα, πουτάνα, για ζήτα συγγνώμη, ίσου και το σπίτι. Και δεν με παίρνει πολύ αέρα. Το μουνάκι σου θα παίρνει, το σώμα σου όχι. Ζήτα συγγνώμη για αυτό που δεν για ποιο, ποιο, τι είπα. Δεν μπορεί να μου προσποιήσει στο Facebook ότι μιλά καλά και μετά να μπαίνει εδώ πέρα και να το παίρνει μάκα στο κανάλι. Τι είπα, γιατί βγήκε από την κλίση πρώτον. Γιατί είπε μαλακία. Τι μαλακία είπα. Γιατί δεν μπορεί να γιατί βγήκε. Πες καλά γιατί βγήκα.
Όχι, δεν ξέρω. Δεν με δεν νοιάζει. Θα επαναλάβω τη μαλαχία που είπες. Ζητά συγγνώμη. Μη ζητά συγγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη. Δεν κάνω πλάκα. Δεν μπορεί να λέει τη γνώμη. Εντάξει, συγγνώμη! Συγγνώμη, 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 φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη. Συγγνώμη να σου πω, για να σε πείσω. Δεν μπορώ άλλο. Πως θέλω να ξανά σταμάτα. Δεν μπορώ, όχι. Σου είπα μόλι που... συγγνώμη. Με κλείρα κλάψω κι εγώ. Κλαις σε stream, αυτό έχεις κάνει, πώς φαίνεται αυτό? Αυτή η ψεύτικη φωνή. Εντάξει, συγγνώμη σου είπα. Και στο γαμάς το συνεχείς. Πάλι θα φάω γκάν. Εδώ δεν είπα τίποτα, είπες. Κρύβει συνέχεια. Είπε κάποιος κάτι και αρέσει ποιος μαλάκας και ρωμα. Δεν μπορώ έτσι. Ναι, αφού εγώ είμαι γκόμενος. Ποιος μαλάκας θα έμπαινε για γκόμενος όταν τα έχεις μαζί μου? Τι λες μαλάκες, ξέρεις καλά τι εννοούσες, δεν θέλω να με κάνεις τώρα. Ξέρω τι εννοούσα και το έκανα για πλάκα. Τώρα άμα δεν σηκώνεις πλάκες μπορούμε να τη σταματήσουμε τη φάση. Όχι, ξέρεις κάτι, όταν μου λες... Άμα δεν σηκώνεις πλάκες! Γιατί δεν με αφήνεις από ό,τι μου είπες? Ξέρω τι είπα. Ξέρω τι είπα. Ωραία, είπες να περάσουμε καλά. Αυτό δεν είναι πλάκα προς εμένα. Εγώ δεν γελάω με αυτά τα πράγματα. Να περάσουμε καλά και έχεις κάνει μόνο επίθεση σε μένα, δεν έχεις κάνει τίποτα άλλο. Δεν βρίζεις κανέναν άλλο και όσο θέλω. Μπήκε και νύχτα. Ναι, δεν μπορώ άλλο. Ποιο να βρίσω τον... Ποιον θέλεις να βρεις, να τον βρεις? Να βρεις. Είπα απλά σταμάτα να μου κράζει τόσο άσχημα. Δεν μπορώ έτσι άλλο. Δεν μπορώ έτσι άλλο. Δεν γίνεται άλλο έτσι. Αν είναι δυνατόν. Κάθονται και μου τη λέει για τα 14χρονα. Εδώ κάθεσαι και μου τη λες εσύ, ρε, με δουλεύεις. Βλέπεις τι κάνει και τώρα θα αρχίσει πάλι να με βρεις και να με λες που κάνει. Ναι, αφού μου λες μαλακίες τώρα με κράζει για τη σύντρα ενώ έπαιξα τέλεια. Υποδειγματικά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω στο level 1. Τώρα εντάξει, κοροϊδεύεις για να αλλάξει θέμα, δεν είναι αστείο. Τι κοροϊδεύω, σοβαρά μιλάω. Τι είπες? Τίποτα δεν είπε. Να πάρω το ε, όχι, δεν το παίρνω. Στο μπούτσο μου. Τι τζάγκλερ έχουνε. Bye. Έλα, μας έχεις γαμίσει με αυτές τις μίξεις, μας έχει idea εσένα μου. Μας έχεις idea. Δεν έκανα κάτι. Εγώ το κάνω, βλάκα. Τι κάνετε, βλάκα, και εσύ αντιγράφεις τις μίξες? Έσπασα το router. Καλά, εγώ το έχω σπάσει εδώ και καιρό, δεν πειράζει. Πώς είσαι μέσα τώρα? Έσπασα. Έβαλε το καλώδιο στον υπολογιστή. Του δώσα μια πουλιά και άνοιξε σε δύο. Πού βρήκες τόση δύναμη, ρε μαλάκα? Δεν πειράζει. Και ο Μιχάλης έτσι είναι η μύτη του, δεν κάνει κάτι. Θα πάω να το φτιάξω τουλάχιστον εσένα τώρα θα φτιάχνει. Και η μύτη φτιάχνει ακόμα. Τουλάχιστον ξέρω ότι δεν τρώω τις δύο ώρες, κάτι είναι κι αυτό. Ψόφισα. Δεν πειράζει, καλύτερο πιο γρήγορο bug. 16 δεύτερα, πώς κρατάει αυτό? 8. Δεν ήταν πιο γρήγορο. Βασικά ήταν γιατί μέχρι να φτάσω εδώ. Εντάξει. Ήταν. Η μαλακία ήταν ότι τώρα δεν έχω τέτοιο. Δεν έχω ignite να το ρίξω. Άντε για να παίζεις τελικά. Τι πες, ναι. Φιτάρεις. Όχι, 0-0 είμαι. 0-1 είσαι, βλάκα. Ψόψα το tower, γάμο, μα δεν μετράει το 0-1. Τώρα ψόψα το tower. Ω, καλά. Έτσι, μπράβο. Θα τον έπαινα kill, αλλά για λίγο. Δεν έγινε. Του το βα. Του το βα. Του το βα. Του το βα.
Την πήρε ένα δράκου, λέει, σε σώμα ακούστου. Πού ήταν αυτή η λύχη? Τι είπες? Μου λένε ότι είναι η πύρνα δράκου. Πέθανε αυτή ακόμη πριν το διευκιάσει επεισόδιο. Και 2000 επεισόδιο, ρε μαλάκα. Απ' τη λάμψη, παιδάκι μου, δεν έβλεπες φόσκολο. Προφανώς και όχι, το κατάλαβα, εγώ δεν πειράζει. Ξέρω, ρε βλάκα, αλλά πού κολλάει αυτό? Στο τσάτ μου λένε ότι η πύρνα δράκου, ξέρω εγώ, μετεγεννήθηκε στο σώμα που. Αυτή πέθανε νωρίς νωρίς της αποστήλωνας. Δεν μπορώ να κάνω το ίδιο με σένα, ακούστε. Και καλημέρα ζωή, τι νομίζεις? Εγώ έβλεπα, δεν έβλεπα καλημέρα ζωή, έβλεπα λάμψη και ένα άλλο που έπαιζε πριν τη λάμψη. Ναι μωρέ, κάτι τέτοιο ήταν. Εγώ το μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έβλεπα εγώ, μόνο φόσκολα έβλεπα. Και το καλημέρα ζωή είναι έβλεπα τη λάμψη μου μικρή. Εγώ έβλεπα τα μάτια μου παλιά τη λάμψη μου. Μου έλεγε, την έβλεπα στην έγινη, κλείς τα μάτια σου. Εγώ πώς έκλαιγα στη λάμψη, δεν φαντάζεσαι. Νίκλον, γιατί είσαι γκέι? Σάσεις λάκα. Ρωτάνε εδώ στο τσάν. Έλα, Ντέλη. Δεν ρώτησε, δεν είπε αυτό, όχι. Είπε Καταρίνα, γιατί δεν κάνει όλη η τέτοια. Όχι, όχι. Η λάμψη είχε πολύ δράμα. Ήταν δυνατό σύριαλ έτσι. Ήταν ωραία. Γάματι, μωρή, γάματι.